Γεια σου, Insomnia. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια πρώτη γρήγορη επαφή με τα δύο νέα smartphones της Microsoft, τα δύο κορυφαία smartphones της Microsoft, όπως είναι το Lumia 950 και το Lumia 950 XL, το μεγαλύτερο αδερφάκι. Η αλήθεια είναι ότι το 2015 η εταιρεία μας είχε συνηθίσει σε κυκλοφορίες οικονομικών μοντέλων, αλλά επιτέλους είναι η ώρα να δούμε και δύο κορυφαία μοντέλα, όχι μόνο της Microsoft, αλλά θα έλεγα της πλατφόρμας των Windows Phone, αφού τα δύο αυτά μοντέλα φέρουν τη νέα έκδοση των Windows 10 Mobile, όπως είναι η νέα ονομασία της πλατφόρμας, της mobile πλατφόρμας της Microsoft. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά, πρώτα απ' όλα να δούμε ότι στο κράτημα είναι σίγουρα πιο άνετο το Lumia 950, μιας και έχει οθόνη 5,2 ιντσών έναντι 5,7 ιντσών στο Lumia 950 XL. Προσωπικά περίμενα να είναι πιο δύσκολο στο κράτημα το Lumia 950 XL, όμως είναι σχετικά άνετο, όσο άνετο μπορεί να είναι ένα smartphone με οθόνη 5,7 ιντσών. Βοηθάει πάντως σίγουρα το πάχος, το μικρό πάχος, το βάρος το οποίο δεν ξεφεύγει, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει εδώ το λογότυπο των Windows πάνω από το πίσω κάλυμα, το οποίο είναι και ακόμα μια φορά για ένα ακόμη Lumia μοντέλο φτιαγμένο από πολυκαρβωνικό πλαστικό, και στα παλιότερα, στα περισσότερα μοντέλα της σειράς Lumia γίνεται χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Η Microsoft δεν έχει προχωρήσει σε κάποια αλλαγή του. Στο μπροστινό μέρος εδώ υπάρχει το λογότυπο της Microsoft. Οι κάμερες έχουν εξωτερικά σίγουρα διαφορά, είναι πιο εντυπωσιακή θα έλεγα στο Lumia 950 XL, όμως μιλάμε για την ίδια κάμερα η οποία συνοδεύεται άλλωστε από τριπλό LED flash. Έχουμε ανεβάσει κάποια δείγματα στο άρθρο που συνοδεύει την βιντεοπαρουσίαση αυτή, αλλά έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε στην αναλυτική παρουσίαση η οποία θα έρθει σε λίγο καιρό. Κατά τα άλλα, εσωτερικά υπάρχει ο Snapdragon 808 στην περίπτωση του Lumia 950, εξαπίνως επεξεργαστής με 3 GB μνήμη, ενώ στην περίπτωση του Lumia 950 XL είναι καλύτερα τα πράγματα, οκταπίνως επεξεργαστής, πάλι με 3 GB μνήμη. Και στα δύο μοντέλα υπάρχει 32 GB αποθηκευτικός χώρος, ενώ να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε να αφαιρέσουμε το πίσω κάλυμα, εδώ βλέπετε άλλωστε και το NFC, και έχουμε πρόσβαση εδώ στην μπαταρία, μπορούμε να την αλλάξουμε, 3000 mAh στο Lumia 950 και λίγο μεγαλύτερη, 3440 στο Lumia 950 XL. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε δύο SIM κάρτες, dual SIM smartphones και τα δύο, υπάρχουν βέβαια και εκδόσεις με μία SIM, ενώ μπορούμε να επεκτείνουμε τα 32 GB αποθηκευτικού χώρου μέσω μιας microSD κάρτας, με, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα 256 GB. Η οθόνη είναι και στις δύο περιπτώσεις πάντως ικανοποιητική. Θα έλεγα, μιλάμε για την καλύτερη οθόνη που έχουμε δει ποτέ σε Lumia smartphone. Τεχνολογίας AMOLED με πανέμορφα χρώματα και ανάλυση 1440x2560. Φοβερά χρώματα και στις δύο περιπτώσεις. Πάντα με το φίλτρο αυτό, το Clear Black Display, που κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα όταν βρισκόμαστε κάτω από έντονη ηλιοφάνεια και θέλουμε να διαβάσουμε την οθόνη του smartphone. Σε Lumia smartphones πάντα η κατάσταση αυτή ήταν πολύ πιο εύκολη. Βλέπετε πάντως το σχεδιασμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι μαγεύει, είναι πάντως αρκετά όμορφος, ενώ δίνει και μια όμορφη αίσθηση κατά το κράτημα, στο κράτημα αυτό το πολυκαρβωνικό πλαστικό στο πίσω μέρος. Τριπλό LED flash, η κάμερα είναι άλλωστε ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των νέων Lumia. Μιλάμε για την καλύτερη κάμερα όχι μόνο των Lumia μοντέλων, αλλά θα έλεγα με βάση τα δείγματα που έχουμε δει για μια κάμερα η οποία παίζει στις καλύτερες από όλα τα smartphones της αγοράς. Πάντα με το αποκλειστικό εδώ κουμπί στη μία πλευρά που μας δίνει κατευθείαν πρόσβαση στο μενού της κάμερας, και θα δούμε ότι όσο αφορά τις φωτογραφίες έχουμε την αναλογία εικόνας 4:3, όπου εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πλήρη ανάλυση του αισθητήρα στα 20 MP, ενώ άμα πάμε στα 16:9 η ανάλυση κατεβαίνει στα 16 MP. Η εγγραφή βίντεο γίνεται πλέον και στην 4K ανάλυση, υπάρχει και η δυνατότητα για το slow motion. Φοβερές ξαναλέμε φωτογραφίες, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού έχουμε δει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, θα τα κρίνετε και εσείς άλλωστε, ενώ και το τριπλό LED flash στο πίσω μέρος μας δίνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες για μεγαλύτερη ρύθμιση, μεγαλύτερη αλλαγή των φωτογραφιών, πώς φαίνονται. Θα πρέπει βέβαια να δούμε
και το πολύ όμορφο software που συνοδεύει την κάμερα. Όλα αυτά ξαναλέμε θα τα δούμε στην πλήρη αναλυτική παρουσίαση που θα έρθει σε λίγο καιρό στο Insomnia. Άλλη μία μεγάλη διαφορά που φέρνουν τα Windows 10 Mobile αλλά με συγκεκριμένες συσκευές είναι η τεχνολογία Windows Hello. Η συγκεκριμένη τεχνολογία κάνει χρήση της ειδικής κάμερας που βρίσκεται στο εμπρόστιο μέρος, η οποία έχει ανάλυση βέβαια 5 MP για selfies, αλλά κάνει κάτι πολύ πιο θα λέγα εντυπωσιακό. Άμα πάμε στο μενού εδώ της εξατομίκευσης και πάμε εδώ σε επιλογές εισόγου, θα δούμε ότι υποστηρίζει την τεχνολογία Windows Hello αν και σε beta μορφή. Η συγκεκριμένη τεχνολογία κάνει αναγνώριση της ήρυδας του ματιού μας και μας δίνει έτσι πρόσβαση στη συσκευή. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος αισθητήρας δαχτυλικού αποτυπώματος όπως έχουμε συνηθίσει σε κάποια άλλα smartphones. Η Microsoft στηρίζεται στην τεχνολογία αυτή, στην τεχνολογία Windows Hello για τα νέα Lumia μοντέλα. Ξαναλέμε, γίνεται αναγνώριση της ήρυδας και η ρύθμιση είναι πολύ εύκολη. Θα προσπαθήσω να την κάνω τώρα εδώ με την κάμερα μπροστά μου. Πηγαίνουμε όπως είπαμε στο μενού της εξατομίκευσης και ξεκινάμε. Μας λέει στην αρχή ότι άμα φοράμε γυαλιά πρέπει να τα βγάλουμε, ενώ δηλώνουμε και ένα pin σε περίπτωση που δεν γίνει καλή αναγνώριση. Βλέπετε εδώ, μας λέει να αφαιρέσουμε τα γυαλιά, ενώ συνεχίζουμε και εδώ τώρα ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι, πλησιάζω και τη συσκευή κοντά στα μάτια μου, κοιτάω την κάμερα, γεμίζει η πράσινη μπάρα και αυτό ήτανε, έχει γίνει αναγνώριση. Τώρα θεωρητικά άμα βγούμε έξω, κλειδώσουμε τη συσκευή και την ξανανοίξουμε, θα ανάψει ένα λαμπάκι που θα περιμένει να φέρουμε τη συσκευή κοντά στο πρόσωπό μας για να δούμε. Βλέπετε εδώ το κόκκινο λαμπάκι, φαίνω ότι μάλλον να βάλουμε πάλι το pin και να δοκιμάσουμε τώρα. Γίνεται η αναζήτηση, βεβαιωνόμαστε ότι είστε εσείς λέει και μας έδωσε κατευθείαν πρόσβαση στην αρχική οθόνη. Η τεχνολογία αυτή την έχω δοκιμάσει αρκετά θα έλεγα, είναι πολύ καλή, δουλεύει ακόμα και σε σκοτεινό δωμάτιο, το ξανακάνω, βλέπετε. Και πάλι μου έδωσε πρόσβαση. Χρειάζεται βέβαια να τη φέρω σχετικά κοντά στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα σας βολέψει σε εξωτερικούς χώρους. Είναι σίγουρα πολύ πιο άμεσο, πιο άνετο η χρήση ενός αισθητήρα δαχτυλικού αποτυπώματος. Αλλά είναι πιο εντυπωσιακή βέβαια η αναγνώριση της ήρυδας με τον τρόπο που γίνεται στα δύο αυτά νέα Lumia μοντέλα. Εδώ βλέπετε και το Glance Screen, άλλη μια δυνατότητα των Lumia Smartphones που μας εμφανίζει τώρα και εικόνες. Το ξανακάνουμε άλλη μια φορά το Windows Hello. Βεβαιωνόμαστε, η αναγνώριση είναι σχεδόν άμεση θα έλεγα. Φτάνει να το πλησιάσουμε σχετικά κοντά στο πρόσωπό μας και στα μάτια μας. Όσο αφορά τώρα την πλατφόρμα των Windows 10 Mobile υπάρχουν πολλές αλλαγές. Φυσικά υπάρχουν εδώ πέρα οι καλύτερες ρυθμίσεις, πολύ καλύτερα ομαδοποιημένες, εύκολη αναζήτηση και έβρεση αυτής που μας ενδιαφέρει. Η Start Stream έχει καλύτερες διαφάνειες εδώ ανάμεσα στα Live Tiles. Προσωπικά πιστεύω είναι η καλύτερη home screen που μπορούμε να δούμε σε ένα smartphone, φυσικά πολύ καλύτερη από Android και iOS. Βέβαια πάντα το πρόβλημα των εφαρμογών παραμένει, αλλά πλέον με τα Windows 10 Mobile μιλάμε και για ένα μεγάλο παράλληλα στίχημα της Microsoft με τις Universal εφαρμογές, όπου δίνει την ευκαιρία στους προγραμματιστές να φτιάξουν εφαρμογή μία φορά και ο κώδικας που θα φτιάξουν να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε Windows 10 PCs, σε tablets, στο Xbox, στο HoloLens και σε άλλες πολλές συσκευές που πλέον υποστηρίζουν τα νέα Windows 10. Τέλος, άλλη μια πολύ σημαντική λειτουργία των Windows 10 Mobile, η οποία είναι συμβατή με συγκεκριμένες συσκευές και φυσικά τα νέα Lumia μοντέλα την υποστηρίζουν πλήρως, είναι η λειτουργία Continuum, η οποία στην ουσία μετατρέπει το smartphone μας σε προσωπικό υπολογιστή. Έχουμε προχωρήσει σε μια αναλυτική παρουσίαση για το πώς ακριβώς δουλεύει η τεχνολογία Continuum. Γίνεται αυτό ασύρματα είτε μέσω ενός dock του HD500 της Microsoft, όπου εκεί είναι και η πλήρης εμπειρία. Μπορούμε να συνδέσουμε πάνω στο smartphone μέσω Bluetooth ένα πληκτρολόγιο και ένα mouse και στη συνέχεια να τρέξουμε εφαρμογές, universal εφαρμογές αποκλειστικά, όπως το Word, το Excel, το PowerPoint και άλλες πολλές. Ειδικά στην περίπτωση του Office ανεβαίνει κατακόρυφα ο παραγωγικός χαρακτήρας της συσκευής. Ξαναλέμε, είναι μια πολύ ελπιδοφόρα τεχνολογία, κυρίως θα έλεγα απευθύνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.
θα το δείτε και κλείνοντας από την πλήρη παρουσίαση. Φτάνει βέβαια να δούμε και πολύ περισσότερες universal εφαρμογές στο Windows Store. Τα νέα Lumia 950 και Lumia 950 XL κυκλοφορούν ήδη στην ελληνική αγορά, ενώ θα επιστρέψουμε σε αυτά με μια πλήρη αναλυτική παρουσίαση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.